με παραξηγείς αυτά που λέω. Λέω τις αλήθειες. Εγώ τις πιστεύω έτσι, έτσι. Δεν με, και ένας άγγελος να την πει, τι λες βρε γερό. Δεν έτσι. Όλες οι θρησκείες είναι του Θεού. Και όλοι οι γκουρούδες και οι γιόγκηδες και οι φακύρες και οι μάγοι και οι απαϊδοί είναι του Θεού. Ναι, του Θεού είναι ως άνθρωποι, αλλά τα έργα τους είναι του διαβόλου. Σηκώραμε που σου μιλάω έτσι. Παιδιά, καλά παιδιά. Και είστε καλά παιδιά και ήσυχα παιδιά. Αλλά τι να το κάνω. Και όποιος είναι καλός και ήσυχος είναι και στην αλήθεια. Πολλές φορές άνθρωποι που τους βλέπουμε να είναι ήσυχοι και όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να έρθουμε να τα πούμε αυτά. Δεν μπορώ τώρα. Τι να σου πω, πρέπει να διακόψουμε. Ξέρεις πόσο λυπάμαι. Αν ήξερες πόσο με αγαπά, πόσο σας αγαπάω. Πολύ, πάρα πολύ. Θα μου πεις γιατί δεν έπιες το Θεό να μας πατήσεις. Εύχομαι, αλλά δεν είμαι τόσο δυνατός και εγώ. Και εσείς ίσως να επιμένετε στο αυτό και ίσως ο Θεός δεν ξέρω τι σας πειράει. Όμως εδώ είναι η αλήθεια. Πρέπει να τη μάθετε. Πρέπει να διαβάσετε καλά. Και άμα σας πει το Πνεύμα δε ψεύτικη θρησκεία είναι αυτή, τότε την αφήσετε να πάτε με το Σάι. Τι λέει ο Σάι, ο νέος απεσταλμένος του Θεού που παίρνει τη νέα αλήθεια που αυτή ταιριάζει τώρα στον κόσμο. Να έχουν ελευθερία. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν υπάρχει φόβος πουθενά. Μα εγώ ξέρω με τη χάρη του Θεού τώρα κι αν ο Σάι είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Κατάλαβε. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε μασόνους, έχουμε διάφορα πράγματα που τα πιστεύουν όλα και πηγαίνουν με το σατανά και κάνουν σατανικές επικλήσεις και μυστηριώδη πράγματα. Διότι υπάρχει σατανάς και υπάρχουν μυστηριώδη πράγματα, κακά δηλαδή. Πρέπει να τηρήσετε σιωπή και ελάτε και ο Θεός πως θα τα φέρει. Η αγάπη μου το είπε αυτό έτσι. Ενώ κανονικά δεν πρέπει. Πει ο άλλος, τι τους φέρεις αυτούς. Κατάλαβες. Εν πάση περιπτώσει απείνω και εύχομαι ο Θεός να μας φωτίσει όλους, να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε. Έτσι εύχομαι. Άντε καλημέρα. Συγχώραμε. Αν σε στενοχώρησα. Η ζωή μας η πνευματική, πώς να το πω, διέπεται από τρόπους. Καλά το λέω. Δηλαδή, με χρειάζονται τρόποι. Δηλαδή, σου έρχεται αυτό. Ας πούμε, τι πρέπει να κάνεις. Να καθίσεις να σε βουτήξει, να σε σφίξει. Χρειάζεται ένας τρόπος. Αλλά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να τον έχω κι εγώ κι εσύ κι ο άλλος κι άλλος. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι και κάθε ένας ευχαριστείται ή κατορθώνει να κάνει ένα τρόπο για να διώγνει το αντίθετο, τις ασενοκλήσεις του αντιθέτου πνεύματος. Μέσα σε όλους τους τρόπους είναι και ένας τρόπος που λέγεται περιφρόνησης. Δηλαδή, βλέπεις ότι έρχεται κάποιος δηλαδή ο εχθρός, ο αντίθετος. Το αντίθετο πνεύμα έρχεται να σε βουτήξει. Εσύ κάνεις έτσι. Δεν το κοιτάζεις, δεν τρομοκρατήσεις, δεν σφίγγεσαι, δεν κάνεις έτσι να το βγάλεις από μέσα σου, αλλά κάνεις, ανοίγεις, κάνεις έτσι. Δηλαδή, πάνω να πούμε, ενώ έρχεται το αντίθετο, εσύ ανοίγεις τα τσαγκάλια σου, ανοίγεις τα χέρια σου στο Χριστό. Πώς, ας πούμε, το παιδάκι που βλέπει κάποιο θηρίο, κάποιο σκύλο, κάποιο άγριο, να έρχεται, «Ω, μπαμπά!» και τρέχει και αγκαλιάζει τον μπαμπά του. Και όταν τον πλησιάζει, δεν φοβείται. Λοιπόν,
ένας τρόπος. Αλλά αυτός ο τρόπος που φαίνεται τόσο εύκολος, δηλαδή αισθάνεσαι ότι έρχεται να σε καταλάβει. Λες τι πρέπει να γίνει. Μου είπε ο γέροντας το περιφρονώ, το λογισμό αυτό. Επάνω τον περιφρονείς, όταν το καταλάβει εκείνος, αμέσως σε βουτάει, σε σφίγγει, σε κατηγώνει και κάνεις εκείνο που θέλει αυτός, όχι αυτό που θέλεις εσύ. Με καταλάβατε. Τότε ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τι πρέπει να κάνω. Το μυστικό είναι πώς μπορούμε να είμαστε όμως, πρέπει να είμαστε κι άξιοι. Πώς μπορούμε με τη θεία χάρη να κάνουμε αυτό το άνοιγμα. Οπότε και ζήτησα αυτό και είχε βρεθεί ο τόπος αυτού. Ωραία, αυτό όχι, μα τα ακούσει καμιά φορά να το είδαμε πού είναι, να δούμε και την εξήγησή του. Α, δεν μπορείς να το βρεις. Α, δεν βρες το. Μα η Αναστασία πρέπει να σωματική αλληλεγγύη. Αυτό δεν υπάρχει πολύ αλληλεγγύη. Αυτό δεν έχει. Οπότε, άμα γίνεις λίγο προς τα πίσω, κοιμάσαι κιόλας, πας για τα ψαρτήρια, πας για οι κανόνες. Και είναι μια παγιά και λειτουργία. Είναι μια μεγάλη παγίδα του σατανά για τους ανθρώπους που λατρεύουν τον Θεό. Τους παίρνει σε μια τέτοια κατάσταση και τα χάνουν όλα. Και το λένε, δεν μπορώ, στην Εκκλησία αποκοιμιόμαι, δεν μπορώ. Είναι ένα είδος χαπνότητος που ο άνθρωπος πράγματι τα χάνει, αλλά είναι πειρασμική ενέργεια, παιδιά, μεγάλη πειρασμική ενέργεια. Λοιπόν, και ο λογισμός, ο αντίθετος, όταν δεις το αντίθετο πνεύμα να έρχεται να σε εμποδίσει από την πνευματική αυτή εργασία που κάνει, πρέπει να στρέψεις, όπως είπαμε, έτσι. Άνοιγμα. Άνοιγμα. Να ανοίξεις. Να ανοίξεις. Αυτό είναι που λέμε η φόρμα. Αν δεν κατορθώσεις, αμέσως να γίνει αυτό το πράγμα, σε βούτυξε. Και εφόσον θα προσπαθείς να το διώξεις, αυτό θα σε έχει συλλαβεί έτσι για καθή. Εκεί. Εδώ θα πάει. Τα αλλέπωρος εγώ άνθρωπο. Το έχετε ακούσει αυτό. Βοηθήστε με όμως. Δείξα αυτόν και είχε βρεθεί ο τρόπος. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μυστικό. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι θα έρθει αυτό και κάνεις έτσι αμέσως. Πρέπει να προλάβεις να κάνεις έτσι. Να σας πω ένα δικό μου. Μια μέρα έχω εδώ έναν ο οποίος δεν μου κάνει υπακοή καθόλου. Λοιπόν και μια μέρα του λέω, άκουσε παιδί μου, να κάνεις αυτό. Λέω, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λέω, σε παρακαλώ, κάνω προφτάσεις μου, ήταν κάποια ανάγκη να μου κάνει. Καταλάβατε. Και εκεί λοιπόν που το έλεγα αυτό, μου λέει, αυτό δεν μπορώ, επιτρέπει η επιστήμη. Δεν είναι έτσι που το λέει, δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Η επιστήμη το λέει έτσι. Του λέω, ρε παιδί μου, την επιστήμη θα κοιτάξουμε τώρα. Κάνε μια υπακοή σε έναν, όχι, δεν μπορώ. Και εν τη στιγμή λοιπόν, παμ, ενοικήθηκα. Και μου ήρθε να αγανακτήσω. Αλλά εκεί που πήγε να με κάνει έτσι για να αγανακτήσω, έκανα έτσι, Θεέ μου, συγχώρεσέ με και δώσ' φώτιση στον άνθρωπο, στην ψυχή που την κατέχει ο πνεύμος. Άρχισε να προσεύχομαι και να συγκινούμε. Δηλαδή, το μυστικό είναι, εκεί που ήταν να ξεσπάσει έτσι, το πρόλαβα και δεν οργίστηκα. Είναι δική μου αυτή. Θέλω να πω, πήρα, πώς να το πω, κακό είναι που τα λέω. Τρόπος. Κακό είναι που το λέω, σου λένε τώρα, τι είναι αυτά που λέει. Δεν είναι σωστά. Σωστά είναι για να είναι σωστά. Μπορεί να το πει κανείς, ότι πήρα να πάθω αυτό και με τη χάρη του Κυρίου το βρήτωσα και το έκανα έτσι. Το μετέτρεψα με τη χάρη του Θεού. Είναι αμαρτία. Εγώ να σας πω, ασχολούμενος με την υπακοή, έχω εστερηθεί από διαβάσματα. Μόνο μες στην Εκκλησία, εκείνα.
Δεν έχω διαβάσει τους συναξαριστάς του Ντουκάκη, μου είχαν πάρει και διάβαλα εκεί οι γεροντές. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν ήξερα πατέρες ότι ο Άγιος Χρυσόστομος έχει τόσα συγκράματα, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Με ακούτε? Μάλιστα. Και τώρα έμαθα ότι έχουν βγει τα συγγράμματα και ότι υπάρχουν τότε που στα ασκητήρια των Καψοκαλυπίων είχαμε αυτά τα τους δύο των Αγίων, τους συναξαριστάς του Λουκάγη, κάτι τέτοια πράγματα, ερμηνείες, ας πούμε. Κυρίως εκεί είχαμε το Μπεργεντινό, τα Λαψαϊκό, το Γεραντουκάκι, κάτι τέτοια. Λοιπόν, και τώρα να μην μου φύγει αυτό που θέλω να πω. Α, ναι. Λοιπόν, και τώρα εγώ είμαι και τυφλός. Και ούτε εκεί μπορώ να διαβάσω. Λοιπόν, και από τη λαχτάρα που μου είχα παράγγελα, έτσι και ένας καλός χριστιανός μάλλον εκεί μου έφερε τους πατέρες και έφτιαξα μια βιβλιοθήκη και τους βάλαμε εκεί πέρα τα συγγράμματα των πατέρων Χρυσοστόμου, Βασιλείου, Γρηγορίου, Θεολόγου, Γρηγορίου, ξέρω κι εγώ εκεί είναι. Λοιπόν, ακούτε, και τα έβαλα εκεί και χαίρομαι έτσι να λέω ότι έχω εδώ τους πατέρες και ικανοποιούμαι ψυχικά χωρίς να ξέρω τι λένε και κλεισμένη της αυλή. Αλλά έβαλα όμως και να μου διαβάσουν και παίρνει ένα βιβλίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου τώρα τα Χριστούγεννα των Θεοφανίων. Λοιπόν, και μου διαβάσανε, δεν αντέχω και πολύ στο διάβασμα, να ακούω, το μυαλό μου κουράζει, διότι δεν στέλνει η καρδιά μου αίμα πάνω να πάρει δύναμη το μυαλό, πώς να σας πω, οξυγόνο, πώς το λένε. Λοιπόν, και θέλω να σας πω, παιδιά, ένα πολύ σπουδαίο. Τους έβαλε και μου διαβάσανε και εκεί σε ένα σημείο έλεγε ότι θα με ακούσετε αυτά. Έλεγε μέσα ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, θα με ακούσετε αδελφοί μου, εγώ σας μιλάω με το Πνεύμα του Θεού αυτή τη στιγμή. Το Πνεύμα του Θεού με ποτίζει και θα σας πω αυτά που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, και όταν το άκουσα, πω λέω πως τα λέει, με τι εγωισμό. Και όταν λοιπόν άνοιξα λίγο έτσι και συνέχισα και παρακάτω είπε κάτι άλλο, τότε αισθάνθηκα τι μεγάλη ταπείνωση που είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πολύ μεγάλη ταπείνωση. Διαβάστε, παιδιά, πάρετε το βιβλίο του και δέστε που λέει αυτό το πράγμα και θα δείτε τι ταπείνωση που έχει αυτός. Και όμως την έκφρασή του παρουσιάζεται με ένα εγωισμό τάχα που δεν είναι καθόλου εγωισμός. Είναι μια απλότητα και μια μεγάλη ταπείνωση και αγιοσύνη που έχει και τα λέει με τόσο έτσι απλό τρόπο. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Βέβαια, στον Άγιο Γρηγόριο, το Θεολόγο. Τώρα τις καλές μέρες ήταν ή στα Θεοφάνεια ή στο Πάσχα, δεν θυμάμαι. Το έχετε ακούσει? Όχι. Ναι, αλλά εκείνο το μυστήριο, εκείνο μου έκανε εντύπωση. Τώρα που τα λέμε εδώ, το θυμήθηκα. Δεν θα έλεξαμε όλα έτσι, αυτά που ανοίξαμε εκεί είναι, ναι, φέρνει πολύ συζήτηση. Άλλη φορά. Να έρθω πάνω. Ναι, τώρα το καλοκαίρι είναι καλά, αλλά το χειμώνα εκεί πέρα πρέπει να έχω σόμπα. Λοιπόν, έτσι, χάρηκα πολύ που ήρθατε και αισθάνθηκα έτσι. Μόνο συνούσα τη χάρη και την αγάπη σας. Και σας ταπεινάζει να ευχαριστώ γέροντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πηγαίνετε έτσι στην ευλογία του Θεού και στον διακόνημά σας να προλάβετε οι άνθρωποι να προσκυνήσουν, να πάρουν δύναμη από το Δημίου Σταυρού. Η χάρη στο Τιμίου και στο οποίο Σταυρού. Η αίτος και κατάντος και
αυτή αδύναμη το τμήμα και στο οποίο σταυρώ μια εγκαταλείψη μα το σωματόλου. Και άμα και αυτό που σας είπα, αν θέλετε, έτσι να το φυλάξετε. Μεγάλη υπόθεση είναι. Δηλαδή να τρέχετε στην ακολουθία και να ακούτε. Τα μεγαλεία που είναι μέσα στους κανόνες των μεγάλων ποιητών που έχουν φτιάξει, τους κανόνες των Αγίων, των μαρτύρων, των οσίων, των προφητών. Ακούστε τους κανόνες να δείτε τι ωραία πράγματα που λέγουν. Πού να φτάσει η κλίμακα και όλα τα άλλα πατερικά. Εκεί μέσα είναι θησαυροί, βάθος και σοφία και γνώσεως Θεού. Το παραδέχεστε? Ναι. Πάρτε, διαβάστε κανόνες. Έτσι, μόνοι σας, πάρτε εκεί κανόνες και διαβάστε να δείτε τι ωραία πράγματα. Να, πού αλλού εσείς η ψυχή σας θα εφραντεί μέσα σε αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και όταν τα διαβάζετε, σιγά σιγά θα έρθει χάρη. Και όταν έρθει χάρη, τότε σαν τον Απόστολο που έλεγε ταλέπορος ο άνθρωπος, αλλά όταν ήρθε η χάρη, πάνε όλα. Πρωτήτερα ήτανε, δεν μπορούσε να κάνει το καλό. Ήτανε ανίκανη η ψυχή του να κάνει το καλό. Πήγαινε να κάνει το καλό και όμως έκανε το κακό. Ούχο θέλω καλό το τοπίο, το θυμόσαστε. Αλλά μετά όμως, έτσι όπως πήγαινε, σιγά σιγά ήρθε η χάρη. Δεν ξέρω, θα πω μια λέξη. Ενέσκυψε η χάρη του Θεού μέσα στις ψυχές του. Μέσα στην ψυχή του ενέσκυψε η χάρη. Ο Χριστός. Και τότε άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό. Ζων δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Εμή δε το ζει Χριστός. Πάει, εμπήκε μέσα στην επουράνιο, στην επίγειο εκκλησία, την άκλειστη επίγειο εκκλησία πλέον. Και δεν υπήρχε για αυτόν ούτε θάνατος ούτε τίποτα. Είχε ενωθεί με τον Χριστό. Και τότε φώναζε με μεγάλη χαρά για αυτό το πράγμα που το έδωσε ο Θεός. Το φώναζε. Όπου κι αν πήγαινε, το φώναζε. Παιδιά, να σας πω, πρωτήτερα εταλάνιζα τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα. Ήθελα να κάνω το καλό και όμως έκανα το κακό. Ήμουν ανίκανο να πράξω το κακό, το καλό. Δεν μπορούσα. Τώρα όμως, παιδιά μου, το αντίθετο έγινε. Είμαι ανίκανος, κατέστη να ανίκανος να κάνω το κακό. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να κάνω το κακό τώρα. Ανίκανος πρώτερα να κάνω το καλό. Ανίκανος τώρα να κάνω το κακό. Δεν μπορώ. Και πώς μπορούμε να το πούμε? Δεν πάει. Αντιστράψαν οι όλοι. Να. Τότε ανίκανος να κάνει το καλό. Τώρα με τον Χριστό που ήρθε μέσα του και έγινε ένθρωση ψυχή του πλέον. Δεν μπορούσε. Δεν να του πει, πάρε να δεις το κατομμύριο. Άνθρωπε, υπέγραψε το όχι και έγινε. Δεν πιάνει. Δεν πάει, δεν μπορεί να το κάνει. Με καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί να το σκεφτεί. Δεν μπορεί να το βαστίξει μέσα. Αυτό το αντίθετο. Με καταλάβατε. Δεν μπορούσε. Δηλαδή θέλω να πούμε που λέμε δύσκολα. Δεν είναι δύσκολα, παιδιά, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και αυτά που θέλει ο Χριστός. Είναι όλα όχι δύσκολα, ευκολότατα, όλα. Όλα. Ο καρδικός μου Χριστός. Πώς το λέει ένα άλλο. Λέει, και δεν το λέει αυτό. Τι, έτσι τα λένε αυτοί. Παραμύθια είναι. Δεν είναι βαριά. Είναι όλα εύκολα και όλα χαρούμενα και όλα... Δεν βρίσκει πέρα που είπα εκείνο. Επιποθεί και κρύπη η ψυχή μου στο σεμπλάς του Κυρίου. Λιώνει η ψυχή μου στην αγάπη σου Χριστέ μου. Και ακούσε εκεί πέρα κάτι λέξεις. Ότι
τρόσκομαι, τι τρόσκομαι, τι σας αγάπησε εγώ, δεν ξέρω αν τα λέω και καλά μου. Γιατί, δυστυχώς, εκεί πέρα μάθα και διαβάζω εγώ στα γεννόρες. Δεν ήξερα να διαβάσω. Ήξερα και συλλάβηδα μόνο όταν πήγα, θα πάει πολύ μικρό. Πόσο χρόνο γέρονται? 12 με 13 χρόνο. Και φύγατε πόσο χρόνο? Ναι, έφυγα από τον 20 χρόνο. Αρρώστησα και έφυγα παλιό, δεν έφυγα. Μάθε βασαλικάρια και άστα από εκεί την έπαθα. Τι ήθελα να πω, αυτά ήταν παιδιά μου. Αυτό είναι, να με ξέρω ότι θέλω να έρθω να μπω εκεί μέσα, να αισθανθώ έτσι αυτό το μεγαλείο. Όταν μπαίνετε μέσα, να ανοίγει η ψυχούλα σας έτσι, στην αγάπη του Θεού. Δεν μπορείτε εκεί πέρα. Ναι, θέλω να πω ότι εκεί δεν μπορείς. Άμα μπεις μέσα και είσαι επίγνωση και είσαι αγάπη Θεού, δεν μπορείς. Εκεί άλλος γίνεσαι. Είναι έτσι. Σε καθυλώνει εκεί ο αγιασμός. Σε καθυλώνει. Τόσες ψυχές που αγιασμένες που το σύγχονται. Κατά κέρδος. Το καλό. Ναι, αλλά τι θα κάνετε εκεί πάνω για μεταμόρφωση. Άμα πάτε, ανοίγει τα χεράκια σας. Και πέστε, θα με συγχωρέσει ο Κύριος και εμένα την ταπείνη. Εκεί μέσα που είναι τόσο αγιασμένος ο τόπος. Καλά δεν το λέω, είναι πολύ αγιασμένο το μοναστήρι σας. Όλα τα μοναστήρια είναι αγιασμένα, αλλά δεν ξέρω, αυτό το αισθάνομαι πολύ. Έχει μια φορά παλαιά ήταν άνθρωπος καλός εκεί που είχε μαζέψει ψυχές εκλεκτές, οι οποίες έχουν πάει εκεί πάνω τώρα, στο κημητήρι. Αυτό είναι το μεγαλείο του μοναστήρι. Άντε στο καλό τώρα.